Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στην 11η παράγραφον της 15ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Ενθυμίστε, το θέμα μας στην δίκουσα γραμμή είναι ο Αντίχριστος. Βέβαια δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Ξεκινάει βέβαια από την ανακαίνιση του σύμπαντος και τελειώνει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά ενδιαμέσως, πρώτης ανακαινήσεως του σύμπαντος και πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, παρεμβάλλεται το πολύ ενδιαφέρον και πολύ μεγάλο εκείνο θέμα της παρουσίας του Αντιχρίστου, το οποίο τώρα και αναλύουμε. Ευρισκόμαστε λοιπόν στην 11η παράγραφο, αφού στην 10η ο Άγιος Κύριλλος μας είπε ότι μη περιμένουμε τον Μεσσίαν από τη γη αλλά από τον ουρανό, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος: φαίνεται η αστραπή από τη δύση, από την ανατολή στη δύση, έτσι θα είναι και η παρουσία του Κυρίου ορατή από τον ουρανό, ενώ η παρουσία του Αντιχρίστου θα είναι από τη γη. Και αυτό αποτελεί κριτήριο θεμελιώδες και βασικό. Διότι αν κάποιος έλθει και πει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ότι εγώ θα σας δώσω και θα σας κάνω και θα σας δείξω και τα λοιπά, τότε είναι θεμελιώδες αυτό το κριτήριο. Και τίποτα άλλα πράγματα να μην ξέρουμε, και μόνο γιατί δεν έρχεται από τον ουρανό ο άνθρωπος αυτό, προφανώς δεν είναι ο Μεσσίας. Αλλά είναι κάθε διεκδικών φυσικά των τίτλων του Μεσσίου, είναι Αντίχριστος και φυσικά και ο κατεξοχήν Αντίχριστος, ο οποίος και κατεξοχήν θα διεκδικήσει και κατά πόνη των τρόπων των τίτλων του Μεσσίου. Αφού λοιπόν μας είπε αυτά, τώρα έρχεται να μας πει: αλλόσπερ μέλλοντος αυτού πρώτερον εν ανθρωπή και εκ παρθένου γεννάστε προσδοκομένου Θεού, προδιέβαλε ο διάβολος το πράγμα κακούργος εν ειδωλολατρία θεούς ψευδείς γενώντας και γενωμένους υπογυναικών προμυθολογήσας, ή να προλαβώντος του ψεύδους ως ενόμιζεν απιστηθεί και το αληθές. Ούτω μέλλοντος Χριστού δεύτερον έρχεστε του αληθούς, εφόδιον λαμβάνων την των ακάκων προσδοκίαν ο αντικείμενος και μάλιστα των εκπεριτομής άγι τεινά άνθρωπων μάγων και τις ενφαρμακίες και επαϊδές απατηλής κακοτεχνίας εμπειρότατων, αρπάζοντα μεν εαυτό της των Ρωμαίων βασιλείας την εξουσίαν, ψευδός δε Χριστόν εαυτόν αποκαλούντα και διαμέντης του Χριστού προσιγορίας Ιουδαίους τους των αλληλημένων προσδοκώντας απατώντα, τους εξεχθνών δε τες μαγικές φαντασίες υπαγόμενων. Δηλαδή, έγραψα μία παράφραση στα κεντρικά σημεία. Όπως όταν επρόκειτο να ενανθρωπίσει ο Λόγος και ανεμένετο να γεννηθεί εκ παρθένου ο διάβολος, προδιέβαλε προηγουμένως, δηλαδή έσπευσε να διαβάλει χρονικώς προγενέστερα το πράγμα, βάζοντας στον χώρο της ειδωλολατρίας θεούς ψευδείς να γεννούν και να γεννώνται από γυναίκες, ώστε να προμυθολογήσει, για να μυθολογήσει εκ των προτέρων το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Να πει, μιλάτε για τη γέννηση του Χριστού, ότι είναι Θεός και γεννήθηκε από μίαν παρθένων. Ανάλογα έχουμε και εις τις ειδωλολατρικές θρησκείες που γεννούν
και γεννούνται θεοί. Έτσι, όταν πρόκειται να ξαναέλθει ο Χριστός, πάλι ο διάβολος θα σπεύσει να δημιουργήσει την ψεύτικη κατάσταση με ένα πρόσωπο από τους Εβραίους, τους εκπεριτομείς από τους Εβραίους, να το εμφανίσει το πρόσωπον αυτό ως Χριστόν. Αυτός, ο υποτιθέμενος Χριστός, θα αρπάξει την ρωμαϊκή εξουσία και θα είναι εμπειρότατος στη μαγεία, που τους μεν Εβραίους θα απατήσει επειδή αναμένουν τον Μεσσίαν, τους δε εθνικούς θα εξαπατήσει με τις μαγικές κακοτεχνίες. Αυτά θέλει να μας πει η ενδεκάτη αγαπητή μου παράγραφος. Αλλά προσέξτε παρακαλώ να κάνουμε μία μικρή ανάλυση, και επειδή πάρα πολλά βιβλία κυκλοφορούν, αρνητικά βιβλία γραμμένα και σε παλαιότερες εποχές, κυρίως από τον περασμένο αιώνα βιβλία και πιο παλιότερα, και παρουσιάζονται στο λαό μας, σε όλο τον κόσμο και στο λαό μας εδώ στην ελληνική μας γλώσσα, μεταφράζονται πολλά ξένα τέτοια, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι λέγει εδώ Άγιος Κύριλλος. Αυτή η προμυθολόγηση και η προδιαβολή. Προμυθολόγηση και προδιαβολή. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι τούτο. Ο Μήθρα, θεότης περσική, χρησιμοποιεί άρτων και ίνων για να δώσει, να δημιουργήσει ένα μυστήριο. Αυτό είναι μία προδιαβολή του σατανά και προμυθολόγησης, ώστε όταν θα ήρθε το γνήσιον, το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, να υποθεί ότι όχι Κύριε, δεν πρωτοτυπεί ο Χριστός, ήδη το θέμα το έχουμε στον Μήθρα. Το καταλάβατε? Λυπούμε αν έχω ακροατάς ακάκους και απλούς που αναγκάζουμε να μιλήσω έτσι και τυχόν να τους βάζω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία που ίσως να αναρωτιόνται τι γίνεται. Αλλά εάν όμως, αγαπητοί μου, σήμερα είναι τα βιβλία αυτά και στην τελευταία προθήκη της πιο μικρής επαρχιακής πόλεως, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε? Δεν θα πρέπει? Και για να μην πολύ πραγμονώ, αυτό που σας είπα είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα. Για να μην πολύ πραγμονώ, παλιότερα είχε γράψει, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς, εγώ το έχω στη βιβλιοθήκη μου, ο Μακαρίτης Τρεμπέλας, είχε γράψει ένα βιβλίο «Μυστηριακή θρησκεία και χριστιανισμός». Το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμο από την εξής άποψη, ότι επειδή κατηγόρησαν ότι ο χριστιανισμός εδανίσθη όλο το μυστηριακό του, θα λέγαμε, περιεχόμενον από τις μυστηριακές θρησκείες, τα ορφικά μυστήρια και ό,τι άλλα, και συνεπώς δεν πρωτοτυπεί ο χριστιανισμός, τον πρόλαβαν οι μυστηριακές θρησκείες. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, θεολόγοι της Δύσεως, οι οποίοι κινούνται με τον ίδιο τρόπο. Θερυπίν, η περιγραφή της δημιουργίας από τον Μωυσέα. Α, λέγει, δεν πρωτοτυπεί ο Μωυσής. Ο Μωυσής έχει πάρει βαβυλωνιακά στοιχεία. Τα περί εκείνου του σημείου, τα περί εκείνου, τα περί αγγέλων, να μην τα λέω και όλα, γιατί ίσως να πειράζουν και αυτά τα πράγματα που λέω. Και λέγουν ότι δεν πρωτοτυπεί ο Μωυσής, άρα δεν είναι θεόπνευστος. Αν πάρετε όμως, αγαπητοί μου, αυτά τα προμυθολογούμενα, θα δείτε να υπάρχει ένα χάος
από πλευράς περιεχομένου. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν ομοιότητα εξωτερική, αυτό δεν προδικάζει ότι ο χριστιανισμός δανείστηκε από εκεί. Το καταλάβατε? Δεν προδικάζει καθόλου ότι ο χριστιανισμός πήρε από εκεί. Ο Άγιος Κύριος λέγει ότι το κάνει ο διάβολος αυτό για να διαβάλει το αληθές, να διαβάλει το γνήσιο. Και πρέπει να σας ειδοποιήσω, πάρα πολλά παιδιά μας διαβάζουν τέτοια βιβλία, γιατί είναι κατάφορτες οι προθήκες των βιβλιοπωλείων με αυτά τα βιβλία. Ελάτε να με πάρετε και να μου πείτε, κάνουμε μια βόλτα στη Λάρισα να μου τα πείτε ποια είναι αυτά. Είναι κατάφορτες. Μάλιστα, και έτσι τα παιδιά μας σκανδαλίζονται και στο τέλος φτάνουν να λέγουν δεν είναι τίποτε ο χριστιανισμός. Και αυτή η σκανδαλοποιή μεγάλη όργανα καθ' αυτό του διαβόλου, το τι λόγο θα δώσουν, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Αλλά ελάτε που σκανδαλίζονται οι άνθρωποι μας. Σας ξαναλέγω, υπάρχουν, αν υπάρχουν, μόνο μερικά εξωτερικά στοιχεία. Και ύστερα το θέλετε και κάτι άλλο. Όχι για του Μήθρα την περίπτωση που σας είπα, αλλά όπως είναι η περίπτωση της δημιουργίας του κόσμου. Ποιος σας λέγει ότι ο Θεός δεν απεκάλυψε εις τους πρωτοπλάστους τη δημιουργία του κόσμου? Ο Αδάμ ή το προφήτης? Προφήτης του μέλλοντος και προφήτης πιθανότατα του παρελθόντος. Του μέλλοντος, όταν είπε, βλέποντας την γυναίκα, αυτή λέει είναι σάρξ εκ της σαρκός μου, είναι δε και προφήτης του παρόντος. Του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Του παρόντος προφητεία, διότι ήταν σε έκσταση, σε ύπνωση ο Αδάμ. Πού εγνώριζε ότι η Εύα δημιουργήθηκε από αυτόν? Πού το εγνώριζε? Αυτή λέει είναι από την πλευρά μου, είναι οστούν εκ των οστέων μου, η προφητεία του μέλλοντος. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Θέλετε δε την εγκυρότητα? Κατά λέξη αυτήν την προφητεία την επανέλαβε ο Ιησούς Χριστός. Πιθανότατα δε ήταν και προφήτης του παρελθόντος, όπως και ο Μωυσής εμφανώς είναι προφήτης του παρόντος, του μέλλοντος και του παρελθόντος, αφού έγραψε τα περί της δημιουργίας. Είναι δε γνωστό ότι οι επαγγελίες του Θεού εις τους πρωτοπλάστους ήσαν εκείνες που πέρασαν μέσα εις τις γενναίες των ανθρώπων. Και όταν σκορπίστηκαν οι άνθρωποι επειδή έχασαν από τον οπτικό τον ορίζοντα των αληθινών θεών, να περιβάλλουν αυτές τις μεγάλες αλήθειες με μυθικόν περίβλημα. Το έργο ενός ερευνητού δεν είναι παρά να βγάλει το μυθικόν περίβλημα και να αποκαλύψει την αλήθεια, ώστε να πει ότι η αλήθεια διασώθη μόνο ο Θεοπνεύστος εις την Αγία Γραφή. Αυτή είναι η ερμηνεία των πραγμάτων. Και όχι εκείνα τα οποία χαλκεύουν εκείνοι που είναι όργανα του σατανά. Όταν κάποτε ο Κολόμβος πήγε στην Αμερική, δηλαδή ανεκάλυψε την Αμερική, οι ντόπιοι ηθαγενείς, βλέποντας τους Ευρωπαίους να είναι άσπρο το δέρμα των, είναι η γνωστή ερυθρόδερμη εκεί, ήσαν τώρα και αυτοί κοντεύουν να εξαφανιστούν από τον πολιτισμό. Όταν είδαν τους Ευρωπαίους άσπρο πρόσωπο και χλωμό, νόμισαν ότι άρχισε να γίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί μόνο ένας πεθαμένος είναι χλωμός? Ακόμα διατηρήθηκε στη μνήμη των αρχαίων λαών των εξαιρετικά απομεμακρυσμένων, τι λέτε, εκείνη η διπλή ημέρα
που είπε ο Ιησούς του Ναβί κάπου το 15ο-14ο αιώνα π.Χ. να σταματήσει ο ήλιος κατά Γαβαών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και διατηρείται αυτή η μνήμη μέσα στα εντός εισαγωγικών παραμύθια των λαών. Αλλά αυτά τα παραμύθια είναι αλήθειες που περιευλήθησαν τον μύθο. Γιατί δεν υπήρχε η παρουσία του Θεού να διατηρηθεί η αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου πως ερμηνεύονται τα πράγματα. Και αν κανείς ερευνήσει, θα βγάλει αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό πολύ προσοχή εκείνα τα οποία διαβάζουμε και που έχονται να διαβάλουν την πίστη μας, το χριστιανισμό, τα μυστήριά μας και τη σωτηρία μας. Και λέγει στη συνέχεια, όπως λέει προμυθολόγησε ο διάβολος και προδιέβαλε ότι από γυναίκες γεννιόνται θεοί για να προσβάλλει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει και κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα πρόσπευσει ο διάβολος της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας να προβάλλει στην ιστορία άνθρωπο δικό του όργανο 100% δικό του, αυτός που λέγεται Αντίχριστος, και θα τον προβάλλει ως Μεσσίαν. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ να πάρω και κάποιες στο δεύτερο μέρος της παραγράφου, να πάρω μερικά σημεία τα οποία μας είναι χρήσιμα. Ότι αυτός ο αντικείμενος θα είναι τον εκπεριτομής, θα είναι Εβραίος και θα εξαπατήσει τους Εβραίους. Γιατί θα εξαπατήσει παρακαλώ τους Εβραίους? Προσέξτε παρακαλώ το γιατί. Οι Εβραίοι δεν πίστευσαν εις τον Χριστό και συνεπώς περιμένουν ακόμα Μεσσία, τη στιγμή που οι προφητείες ομιλούν περί Μεσσίου. Άρα όταν αυτός θα εμφανιστεί με έναν τρόπο τέτοιον που να ικανοποιούνται οι προσδοκίες οι μεσσιανικές του εβραϊκού λαού, θα απατηθεί ο λαός και θα τον δεχθεί ως Μεσσία. Μα θα μου πείτε, δεν έχουν τις προφητείες? Μα και τότε τις είχαν. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν ερμηνεύουν ορθά τις προφητείες. Μου έχει κάνει κατάπληξη αγαπητοί μου, επειδή έχω διαβάσει μερικά άρθρα από ένα δικό τους περιοδικό που βγαίνει εδώ στην Ελλάδα, και έχω δει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση να δει κανείς πως σκέπτονται περί Μεσσίου. Είναι εκπληκτικό πως αυτοί οι άνθρωποι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στον Μεσσίαν με τον τρόπο, τον αληθινό, τον Ιησού Χριστόν, με τον τρόπο που ερμηνεύουν τις προφητείες. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα. Είναι γνωστή εκείνη η προφητεία του Εζεκίηλ που διαβάζουμε όταν επιστρέφουμε από τον Επιτάφιο ή στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Τα οστέα τα γυμνά, σηκωθείτε και αναστηθείτε, ακούστηκε φωνή. Και εκείνα λέει τα κόκαλα σε ένα πεδίο, σε μια πεδιάδα, σκορπισμένα κόκαλα, άρχισαν να συναρμολογούνται, άρχισαν να αποκτούν λέει νεύρα και σάρκες και δέρμα, σάρκες, νεύρα, δέρμα, και θαυμάζει ο Εζεκίηλ και λέγει εκεί ο Θεός, «Ιε ανθρώπου, έτσι θα σας βγάλω από τα μνήματα». Προσέξτε εδώ τώρα αυτή την προφητεία, να δείτε πως ερμηνεύει η Εκκλησία και πως ερμηνεύει η συναγωγή. Είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση. Η συναγωγή λέγει ότι η προφητεία αυτή αναφέρεται στο αποτέλεσμα, ή μάλλον στην σωτηρία που θα κάνει ο Θεός στο λαό του
ύστερα από μία περιπέτεια πολεμική, και συγκεκριμένα εις τη μεγάλη εκείνη εχμαλωσία, τη βαβυλωνιακή, ότι ο λαός ως να ήτο εις τα μνήματα, διότι είχε καταληθεί το κράτος του Ισραήλ, και τώρα ο Θεός επαναφέρει το λαό του εις την Ιερουσαλήμ, και αυτό αντιστοιχεί με το όραμα του Εζεκίλ που εγείρει εκ των μνημάτων και δημιουργεί πάλι καινούριο κράτος. Είναι αληθινή αυτή η ερμηνεία? Προσέξτε, είναι αληθινή, αλλά είναι μόνο το πρώτο της πλάνο. Ξέρετε πως είναι μια προφητεία? Αν έπρεπε να κάνει κανείς, να κάνει μια αναφορά τι θα πει προφητεία και πως ερμηνεύεται, είναι ένα απέραντο θέμα. Είναι ένα απέραντο, απέραντο θέμα. Ποτέ μια προφητεία δεν ερμηνεύεται όπως μια πλαϊνή της. Αν και υπάρχουν γενικοί κανόνες ερμηνείας, έχουμε πάντοτε και την ιδιοτυπία. Συγκεκριμένα, έχουμε εδώ το πρώτο πλάνο μιας προφητείας. Από πίσω έχουμε δεύτερο πλάνο, επίπεδο δηλαδή, πλάνο θα πει επίπεδο, μιας άλλης ερμηνείας. Από πίσω τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο. Μπορεί να έχουμε λοιπόν πολλά πλάνα. Έτσι ερμηνεύεται και η Αποκάλυψη, θυμίστε τότε που το λέγαμε, σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, και σε μια δεύτερη δεδομένη ιστορική στιγμή, και σε μια τρίτη. Όταν ο Χριστός είπε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, είναι το πρώτο ιστορικό πλάνο. Και μετά κάνει ο Χριστός ένα άλμα που φιλολογικά δεν φαίνεται, διότι είναι συνέχεια η διήγηση του Χριστού στην προφητεία, και λέει και τότε. Μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ μέχρι το 70 μετά Χριστό. Και τότε θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη, και τότε θα φανεί το σημείο του ήλιου του ανθρώπου κλπ. Λέει κάποιος, μα εδώ πως έχουν τα πράγματα? Απλούστατα, η προφητεία έχει δύο πλάνα. Το πρώτο είναι το ιστορικό, και το δεύτερο είναι το εσχατολογικό. Ο Χριστός μας έμαθε πως να ερμηνεύουμε. Δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία. Δεν κάνω εγώ την ερμηνεία, ούτε η Εκκλησία αυθαιρέτως. Για να χρησιμοποιήσω μια ωραία λέξη του Αγίου Κυρίλου, θα μας το πει κάπου πιο κάτω, δεν ευρεσιλογούμεν. Δεν καθόμαστε να κάνουμε με το μυαλό μας κατεπίνια, να επινοούμε ερμηνείες. Όχι, ο Χριστός μας δίδαξε πως να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή. Η προφητεία λοιπόν αυτή του Εζεκίλ έχει δύο πλάνα. Το πρώτο είναι πράγματι το ιστορικό πλάνο, ότι ο λαός θα ελευθερωθεί από τη βαβυλωνιακή του εχμαλωσία και θα επανέλθει στην Παλαιστίνη. Αλλά ο λαός αυτός αποτελεί έναν τύπο, τον τύπο του λαού του Θεού, δηλαδή της Εκκλησίας, και η Ανάσταση των νεκρών δεν θα είναι μια φιλολογία, αλλά θα είναι πραγματική, και θα έχουμε Ανάσταση από τα μνήματα. Γι' αυτό πολύ ορθά η Εκκλησία βάζει το Μεγάλο Σάββατο στον όρθρο αυτήν την προφητική περικοπή. Αλλά πού ξέρω ότι θα είναι η Ανάσταση των νεκρών? Πολύ απλό, ανεστήθη ο Χριστός, και η Ανάσταση του Χριστού μου δίνει την μαρτυρία της Αναστάσεως των νεκρών. Άρα η προφητεία έχει δύο όψεις. Οι Εβραίοι μένουν στην πρώτη, την ιστορική. Δεν μπόρεσαν να πιστέψουν. Δεν μπόρεσαν. Ενώ όσοι πίστεψαν και όσοι πιστεύουν προχωρούν και βλέπουν όλο το βάθος και ταυτόχρονα το μεγαλείον της προφητείας. Σας το είπα αυτό ενδεικτικά, σαν παράδειγμα, για να καταλάβετε γιατί οι Εβραίοι κόλλησαν. Και είναι πολλά άλλα.
έφτασαν στο σημείο να πούνε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ότι ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι ένας λαός. Βλέποντας ότι έχουν περάσει 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια από την εποχή του Αβραάμ, και επιτέλους πότε θα έρθει αυτός ο Μεσσίας, αρχίζουν να βγάζουν βέβαια παραπλανητικά συμπεράσματα. Πλανώνται και πλανούν και λέγουν ότι είναι ένας λαός. Και ποιος είναι αυτός ο λαός? Ο λαός του Ισραήλ. Αυτός λέγει θα ελευθερωθεί και θα ελευθερώσει. Τι? Ολόκληρη τη γη. Μάλλον θα σκλαβώσει ολόκληρη τη γη. Διότι ο σιωνισμός δεν έχει άλλον σκοπό παρά να κατακτήσει όλο τον πλανήτη μας. Βλέπετε ερμηνείες. Λοιπόν, επειδή είναι κολλημένοι σε αυτές τις ερμηνείες οι ταλέποροι Εβραίοι, γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα τον θεωρήσουν ότι είναι ο Μεσσίας. Γιατί? Διότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Ποιες προσδοκίες? Τις υλικές προσδοκίες. Ο Χριστός δεν ανταποκρίθηκε στις υλικές προσδοκίες του λαού, διότι ερμήνευαν στην εποχή του, ερμήνευαν ήδη εσφαλμένα τους προφήτας. Δεν θυμόσαστε τους πεντακισχυλίους που χόρτασαν, πόσο απογοητεύτηκαν όταν τους είπε μη γυρεύετε τον άρτον που χάνετε, την τροφή που κανείς άμα φάει ξανά πεινάει και πεθαίνει, αλλά τον άρτον εκείνον που σας διατηρεί στην αιώνια ζωή. Και ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η σάρκα μου, εγώ. Απεγοητεύτησαν, έφυγαν και φεύγουν ακόμα και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα, και φεύγουν ακόμα. Βλέπετε παρεξήγηση? Θα μου πείτε δεν κατάλαβαν τον Χριστό. Όχι, ο Χριστός μίλησε σωστά. Μήπως εννοούσε τίποτα άλλο ο Χριστός? Μήπως ήθελε να πει κάτι άλλο και δεν το διατύπωσε καλά? Όχι, είναι σαφέστατο. Εάν δεν εννοούσε αυτό ο Χριστός, θα μπορούσε να τους πείτε πού πάτε, ελάτε εδώ, δεν καταλάβατε καλά, αυτό σας το είπα σαν μια αλληγορία. Όχι, εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή. Σκληρός ευθυνούτος ο λόγος, της δύνατε αυτού ακούει. Και για να δείτε ότι ο Κύριος δεν διορθώνει, γιατί αυτό είναι, στρέφεται στους 12 μαθητάς και τους λέγει μήτη και ημείς θέλετε υπάγειν, θέλετε και εσείς να φύγετε? Ότι αυτά που είπα αυτά είναι. Και είπε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, ρήματα ζωής έχεις, σε ποιον να πάμε πίσω? Εσύ είσαι ο αληθινός μόνο Μεσσίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Λοιπόν, οι Εβραίοι, θα το πω για πέμπτη φορά, θα πιστέψουν σε αυτόν τον Αντίχριστο, επειδή θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί χριστιανοί μας, ενίοτε και συγγραφείς χριστιανοί, οι οποίοι μπορούν να γράφουν και να λένε, και πολλοί λαός να πιστεύει, ότι ο χριστιανισμός εχρεοκόπησε, δεν μας έδωσε να φάμε. Να σας πω δε με ποιο τρόπο το λέγουν αυτό, για να δείτε αμέσως τα πράγματα. Ο χριστιανισμός δεν έλυσε το κοινωνικό πρόβλημα. Είναι γραμμένο, το λένε αυτό. Λοιπόν, τι θα πει δεν έλυσε το κοινωνικό πρόβλημα? Δεν έλυσε, με συγχωρείτε που καμιά φορά μιλάω και με μερικές λέξεις όχι πολύ ευπρεπείς, δεν έλυσε το πρόβλημα της μάσας. Και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος και θα τους δώσει τη μάσα, θα πούν μας κορόιδεψε εκείνος ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, πριν 2.000 χρόνια. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Και συνεπώς και εκ των χριστιανών μας που μιλάνε για χρεοκοπημένων χριστιανισμών, διότι και αυτοί παρεξήγησαν και είναι στην ίδια κατηγορία με τους Εβραίους που περιμένουν από τον χριστιανισμό τη μάσα, θα προσκυνήσουν οι ταλέποροι και αυτοί τον Αντίχριστο. Αλλά
Θα παραπλανήσει όμως, λέγει, και τους εθνικούς. Τους μεν πρώτους, σας είπα, με τον τρόπο αυτόν, αναμονής Μεσσίου. Τους δεύτερους πώς? Ακούστε πώς το λέγει αυτό. Ότι ο αντικείμενος, ο διάβολος, άργει την άνθρωπον μάγων και τις ενφαρμακίες και επαϊδές απατηλής κακοτεχνίας εμπειρότατων, και λέει πιο κάτω, απατώντα τους εξεθνών τες μαχικές φαντασίες υπαγόμενων. Ο διάβολος, λέει, θα διαλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι εμπειρότατος περί την μαγεία, εν ευρία ενία και στενή ενία, σε όλους τους τομείς της μαγείας. Αυτός, λέγει, αφού βέβαια κατά υλικών τρόπων θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες των Εβραίων, θα εξαπατήσει όμως με τα ψευδοθαύματα του εκείνους που δεν θα είναι Εβραίοι. Δηλαδή, και τους μεν θα πιάσει και τους δε θα πιάσει. Αυτά δε τα ψεύτικα θαύματα είναι φοβερά, και επειδή μας ομιλεί παρακάτω στην 14η παράγραφο ο Άγιος Κύριλλος περί αυτών των θαυμάτων, των απατηλών, των ψεύτικων, γι' αυτό δεν θα κάνω τώρα εδώ ανάλυση περισσότερα, αλλά θα τα πούμε καλύτερα στην 14η παράγραφο. Εκείνο που έχω τώρα να σας πω από την ιδία παράγραφο, την 11η, είναι τα εξής σημεία. Το εξής σημείο: άγιοι τινά άνθρωπον και τα λοιπά, αρπάζοντα μεν εαυτό της των Ρωμαίων βασιλείας την εξουσία, ψευδός δε Χριστόν εαυτόν αποκαλούντα και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε εδώ κάτι. Θα αρπάξει, λέγει, την εξουσία των Ρωμαίων και θα εμφανίσει τον εαυτόν του αυτοκράτορα και κοσμοκράτορα, ο Αντίχριστος. Πρέπει να σας πω ότι οι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως πολλές φορές, δηλαδή των εσχατολογικών στοιχείων, πολλές φορές παίρνουν εικόνες από την εποχή τους. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, και εμείς σήμερα, προκειμένου να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη και τα περί του Αντιχρίστου, παίρνουμε εικόνες από την εποχή μας. Τι λέμε επί παραδείγματι? Ακούστε τι λέμε. Λέμε ότι έχουμε το 666 επάνω γραμμένο στα προϊόντα, είναι γραμμένο, λέγει, επάνω στο μέγαρο του ΕΟΚ στις Βρυξέλλες και λοιπά και λοιπά. Αυτά τι είναι? Είναι δεδομένα της εποχής. Αυτά τα δεδομένα της εποχής είναι πολύ φυσικό να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη. Πολύ φυσικό, λοιπόν, ήταν και ο Άγιος Κυρίλλος να πάρει τα δεδομένα της εποχής του για να ερμηνεύσει εσχατολογικά στοιχεία. Και τι παίρνει, τι λέγει? Ότι ο Αντίχριστος θα αρπάξει, λέγει, την ρωμαϊκή εξουσία. Όταν λέγει η ρωμαϊκή εξουσία, σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε? Βρισκόμεθα εις τον 4ο αιώνα. Είναι όταν οι κατηχήσεις ελέκτησαν, ήταν το 350 μετά Χριστόν. Συνεπώς είναι ο 4ος αιώνα. Τότε θεμελιώνεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήδη με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Συνεπώς θα λέγαμε το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, το οποίο εξεχριστιανίστη και εξελληνίστη.
και τα δύο. Είναι το γνωστό μας Βυζαντινόν κράτος και η αναβίωση πάλι της Ελλάδος και η ανάδυση της Ελλάδος, διότι ναι μένει το κατάκτησης ρωμαϊκή, αλλά ο πολιτισμός ο ελληνικός κατέκτησε την Ρώμη και έκτισε νέαν Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και έχουμε πλέον ένα καινούριο κράτος, το Βυζαντινόν κράτος, το οποίο δεν είναι πια ρωμαϊκόν, αλλά είναι ελληνικόν. Ας λένε ό,τι θέλουν οι μυθολογούντες περί τους μύθους. Ό,τι θέλουν να λένε. Μάλιστα σύγχρονοι έχουν λυσάξει γύρω από το θέμα αυτό. Έχουν λυσάξει. Και όταν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον άνθρωπο και να του πούν ότι είναι καθυστερημένος και να του πούν ότι είναι σκοτεινός και ότι είναι σκοταδιστής, τον λένε ότι ανοίξε βυζαντινή εποχή, ότι αυτά που λέει είναι βυζαντινισμοί και ούτω καθεξής. Κοινή έκφραση, την ξέρετε, την ακούτε στην καθημερινότητα. Ήταν λαμπρό το Βυζαντινόν κράτος και επευλήθη ο ελληνικός πολιτισμός και έζησε και ανεδύθη πάλι η Ελλάς. Το ρωμαϊκό κράτος έμεινε ως ρωμαϊκό κράτος περιορισμένο στην Δύση, με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Τότε βεβαίως υπήρχε η Ρώμη. Ακόμη δεν είχε καταστραφεί, γιατί κατεστράφει η Ρώμη με τα ταύτα. Οπότε, τι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Έχει μπροστά του, στον οπτικό του ορίζοντα, έχει την ιστορία όπως τη βλέπει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ φυσικό να κάνει ερμηνεία με τα δεδομένα τα ιστορικά της εποχής του και να λέει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, γι' αυτό δεν θα μείνω πιο πολύ, να λέγει ότι αν το θέλετε είναι η επομένη παράγραφος που μιλάει για 10 βασιλείς που και τα λοιπά. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν ομιλεί περί Ρωμαίων. Άρα λοιπόν πρόκειται περί ερμηνείας. Αν δεν λάβετε υπόψη ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ομιλεί δια την Βαβυλώνα, έπεσε λέγει Βαβυλώνα. Ποια Βαβυλώνα? Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει για τη Βαβυλώνα, η Βαβυλώνα προπολού είχε πέσει. Ξέρετε πότε έπεσε η Βαβυλώνα? Όταν η Μίδο Πέρσε, πρόχριστου δηλαδή, όταν η Μίδο Πέρσε μέσα σε μια νύχτα κατέλαβαν τη Βαβυλώνα. Δηλαδή στην εποχή του Δανιήλ, ζούσε ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ πέρασε από την Βαβυλωνιακή κυριαρχία, πέρασε στην Μηδοπερσική κυριαρχία. Ζούσε ο Δανιήλ, 5ος αιών π.Χ. Συνεπώς, η Βαβυλώνα είχε πέσει, δεν υπήρχε πια. Λέγεται για την Ινεβή, κατά ανάλογο τρόπο και για τη Βαβυλώνα, όταν πέρασε 200 χρόνια μετά, ο Μέγας Αλέξανδρος του είπαν, εδώ λέγει ήταν η Νινεβή, σωρός από κόμματα. Εδώ ήταν η Νινεβή, στον Μέγαν Αλέξανδρο, πιο κάτω η Βαβυλώνα. Ποια Βαβυλώνα λοιπόν εδώ θα έχει πτώσει όταν γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέλος του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν? Είναι εικόνα η Βαβυλώνα. Είναι εικόνα πια. Τι? Δια τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων ή το εικόνα της Ρώμης? Διότι ήταν η Ρώμη η χριστιανοφάγος. Εκεί κατέληγαν οι χριστιανοί και εκεί εμαρτυρούσαν. Συνεπώς είναι η Βαβυλώνα η Ρώμη. Αλλά δεν είναι η Ρώμη. Είναι κάθε πόλης, κάθε εξουσία που μπορεί να κυβερνά αντίχριστα και αντίθεα. Μπροστά του λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος έχει την Ρώμη, αυτή που έστειλε, δημιούργησε το μαρτύριο σε χιλιάδες χριστιανούς, εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανούς σε εκείνο το διαβόητο των Κολοσσέων και τα λοιπά.
Αλλά εμείς σήμερα θα λέγαμε ότι είναι η Ρώμη. Όχι. Τι μπορεί να είναι? Όταν αναλύαμε την Αποκάλυψη, θυμίστε τι σας είχα πει. Βαβυλών είναι ο δυτικός πολιτισμός που οδηγεί στην αθεία των κόσμων. Είναι ο δυτικός πολιτισμός. Αυτό σας είχα πει. Συνεπώς, δεν πρόκειται περί συγκεκριμένης πόλεως, αλλά πρόκειται περί πνεύματος που εδράζει κάπου. Βέβαια, σήμερα, για να είναι ακριβής, όταν μιλάμε για δυτικών πολιτισμών, δεν καθορίζεται πια γεωγραφικά, γιατί απλούστατα ο δυτικός πολιτισμός είναι απλωμένος σε όλη τη γη. Θα λέγαμε η πρώτη χώρα που είναι ανατολική είναι η Ιαπωνία, και όμως κολυμπάει μέσα στον δυτικό πολιτισμό. Από εκεί μας έρχονται τα μαγνητόφωνα αυτά και λοιπά και λοιπά. Κολυμπάει μέσα στον δυτικό πολιτισμό. Ο δυτικός πολιτισμός λοιπόν δεν είναι τόσο ένας τόπος όσο ένας τρόπος. Αυτή είναι η Βαβυλώνα και αυτή είναι η Ρώμη. Την μεν Βαβυλώνα ο Άγιος Κύριλλος τη λέει Ρώμη, εμείς τη λέμε δυτικών πολιτισμών. Είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, διαβάζοντας εδώ, δεν πρέπει να πούμε τι άλλο, να μην παρεξηγήσουμε τον Άγιο Κύριλλο, ότι κάνει ερμηνεία επάνω στο ταμπλό, επάνω στην εικόνα της εποχής του. Για να καταλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι περιορισμένης δράσεως και συνεπώς περιορισμένης ερμηνείας, δεν αφορά τους Έλληνες, είναι μερικοί και αδελφοί μας εδώ και στη Λάρισα που θέλουν να ερμηνεύουν την Αποκάλυψη πάντοτε επί των ελληνικών δεδομένων και επί του ελληνικού εδάφους. Δεν θα υπήρχε πιο μεγαλύτερη ανοησία. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο με σκηνικό ολόκληρη την Ιφίλιο, και όχι μόνο την Ιφίλιο, αλλά σκηνικό, αλλά και το σύμπαν και τον ουρανό. Όλα αυτά αποτελούν το σκηνικό της Αποκαλύψεως. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα περιορισμένα και στενά. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύοντας διασώζεται, και εμείς ερμηνεύοντας διασώζουμε πάντοτε την παγκοσμιότητα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Και έτσι πηγαίνουμε, αγαπητοί, στην 12η παράγραφο. Έρχεται δε ο προηρημένος αντίχριστος ούτος, όταν πληρωθώσει η καιρή της Ρωμαίων βασιλείας, και πλησιάζει λοιπόν τα της του κόσμου συντελείας. Δέκα μεν ομού Ρωμαίων εγείρονται βασιλείς, ενδιαφόρης μεν ίσως τόπις, κατά δε των αυτών βασιλεύοντες καιρών. Μετά δε τούτους ενδέκατος ο αντίχριστος εκ της μαγικής κακοτεχνίας την ρωμαϊκή εξουσία αρπάσας, τρεις μεν των προαυτού βασιλευσάντων ταπεινώσει, τους επτά δε τους επιλείπους υφε αυτών έχουν. Πρόσεξε, θα σας το αποδώσω με απλά λόγια. Έρχεται, λέει, ο προηρημένος αντίχριστος, για αυτόν που μιλήσαμε. Πότε? Όταν θα συμπληρωθούν οι καιροί των βασιλέων της Ρώμης. Και τότε πλησιάζει και το τέλος του κόσμου. Δέκα μαζί θα βασιλεύουν, αλλά σε διαφορετικούς τόπους. Συνεπώς δεν θα είναι ο αυτοκράτορ της Ρώμης. Θα είναι, όπως και πράγματι ήταν, η υποδέστερη βασιλής, σημειώσατε, ο βασιλιάς Ηρώδης.
είχε ένα κρατηδιάκι εκεί στην Παλαιστίνη, κρατηδιάκι, και ήταν ο βασιλιάς της περιοχής εκείνης. Αλλά βασιλιάς παραπέρα άλλος, βασιλιάς παραπέρα άλλος, και ο αυτοκράτορ της Ρώμης, αυτός που ήταν. Συνεπώς, 10 λέγοι οι οποίοι θα βασιλεύουν σε διαφορετικούς τόπους, αλλά ταυτοχρόνως. Ενδέκατος θα είναι ο Αντίχριστος. Και με την μαγική του κακοτεχνία, σημειώσατε ότι ο Άγιος Κυρίλλος, και έτσι λέγεται και στην εποχή του, κακοτεχνία λέγεται η μαγεία. Συνεπώς, μαγική κακοτεχνία είναι η μαγεία. Με την μαγεία του θα αρπάξει, λέγει, την ρωμαϊκή εξουσία, και εκ των 10 βασιλευόντων βασιλέων, τους μεν 3 θα τους ταπεινώσει, αλλά τους άλλους 7 θα τους έχει ως συνεργάτες του. Αυτό μάλιστα μας το λέγει και στην 13η παράγραφο, θα μας το πει άλλη μία φορά. Εκεί τον λέει 8, επειδή 10 βασιλείς πλην 3 που θα ταπεινώσει, πόσοι μένουν? Μένουν 7. Αυτός λοιπόν θα είναι ο 8ος. Και τότε, λέγει, θα βασιλεύσει, και εκείνο το οποίο θα μας πει παρακάτω, πως στην αρχή με επίκεια, κατόπιν θα είναι σκληρός, θα μας το πει λίγο πιο κάτω στην παράγραφό του. Θα ήθελα και εδώ να σας πω ότι σας είπα προηγουμένως, εξάλλου προλύει ένα το έδαφος. Η ερμηνεία που κάνει είναι με βάση τα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Θα ήθελα μόνο μία παρατήρηση, ένα σχόλιο να κάνω. Βλέπετε πόσον παρά και κινδυνευμένον είναι να ερμηνεύσει κανείς κάτι που ακόμα δεν έχει έλθει. Θα λέγαμε χοντρικά ότι ο Άγιος Κύριλλος κάνει ένα λάθος εδώ, διότι ομιλεί για τους Ρωμαίους βασιλείς. Δεν κάνει όμως λάθος, γιατί απλώς κάνει μια ερμηνεία με δεδομένα της εποχής. Δεν κάνει, αλλά κάνει. Το λέγω για εκείνους που προτρέχουν και θέλουν να βγάζουν συμπεράσματα με πολύ ευκολία από κάποια δεδομένα της εποχής. Σας παρακαλώ, το βιβλίο της Αποκαλύψεως θέλει πολύ προσοχή να ερμηνευτεί. Πάρα πολύ προσοχή. Αυτός ο κανόνας που λέει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας, ότι θα αποκαλύπτεται το κάθε τι όταν θα έρχεται η ώρα, και θα αποκαλύπτεται, συγγνώμη, θα πραγματοποιείται και θα αποκαλύπτεται μόνο στα μάτια εκείνων που θα νύφουν, δηλαδή που θα έχουν καθαρή καρδιά και θα βλέπουν τα γεγονότα να είναι έτσι όπως τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι, πώς να σας το πω, έχω ένα παξιμάδι με μια βίδα. Παξιμάδι λέμε αυτό το θηλυκό που μπαίνει μέσα στη βίδα. Λοιπόν, έχω τη βίδα και έχασα το παξιμάδι, και ψάχνω τώρα να βρω στο δρόμο το παξιμάδι, γιατί μου χρειάζεται. Βρήκα ένα παξιμάδι και βλέπω ότι δυσκολεύει να μπει μέσα στη βίδα. Εγώ όμως το κάνω να μπει. Ναι, το κάνω εγώ να μπει, αλλά δεν είναι όμως το παξιμάδι του. Όταν θα το βρω το παξιμάδι, τότε θα έρθει κουτί. Θέλω να σας πω ότι όταν έρχονται τα γεγονότα, θα εφαρμόζουν κουτί, ενώ τώρα τα εκβιάζουμε τα γεγονότα. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό είναι το πολύτιμο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από εδώ. Και προχωρούμε. Μας δίνει τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα δίνουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, κατεξοχήν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όλοι. Όσοι καταπιάνονται με τον Αντίχριστο δίνουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Από πού αντλούν είναι πολύ απλό. Από τον Δανιήλ.
από τον προφήτη Δανιήλ, δηλαδή από την Αγία Γραφή, αντλούν και μας δίνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακούσατε τα, παρακαλώ, είναι πολύ ενδιαφέροντα, διότι από αυτά θα κρίνουμε, γιατί υπάρχει εδώ το στοιχείο της πλάνης, να πλανηθούν οι άνθρωποι, επειδή τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ ωραία. Πρώτα μεν, συγγνώμη, τα πρώτα μεν επί οίκιαν, ως ανήτης λόγιος και συνετός, σοφροσύνην τε και φιλανθρωπίαν υποκρίνεται. Σημείς δε και τέραση της εκμαγικής απάτης ψευδέσιν, Ιουδαίους ως ανή Χριστός ο προσδοκόμενος, απατήσας παντής ύστερον απανθρωπίας και παρανομίας επιγραφήσετε κακής, ως πάντας υπερβαλέστε τους προαυτού γενομένους αδίκους και ασεβείς κλπ. Καταρχάς, λέγει, ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί ως άρχον μεγάλης επιοικίας, μεγαλόκαρδος. Φερυπίν θα πηγαίνουν δύο αντιδικούντα μέρη, δύο λαοί αντιδικούντες. Καλά θα τους πει, ειρηνεύσατε, δεν υπάρχει λόγος να αντιδικείτε. Θα είναι ο επιοικής, εκείνος ο θαυμάσιος, που πραγματικά το θέμα της επιοικίας για έναν ηγέτη, και μάλιστα αν είναι ηγέτης πολύ υψηλός με πολλές δικαιοδοσίες, είναι αρετή διοικητική, πάρα πολύ σπουδαία η επιοίκεια. Πολύ σπουδαίο αυτό. Δεύτερο στοιχείο, θα είναι λόγιος, μορφωμένος, λόγιος, ό,τι λέει λέξεις, λόγιος, μορφωμένος άνθρωπος. Δεν θα είναι τυχαίος. Το ακόμα χειρότερο, συνετός, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος θα έχει φρόνηση, σύνεση, συνετός. Θα λέει, γιατί να γίνει αυτό έτσι και να μην γίνει έτσι? Δεν είναι πιο φρόνιμο αυτό? Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αρετή από εκείνον που είναι ηγέτης από του να έχει φρόνηση? Σπουδαία αρετή η φρόνηση. Ακόμα χειρότερα, θα έχει σοφροσύνη. Τι είναι τώρα η σοφροσύνη? Βέβαια η λέξη σοφροσύνη έχει δύο σημασίες. Η αρχαιοελληνική έννοια είναι ο έχων σώας τας φρένας. Αυτό θα πει σοφροσύνη, δηλαδή αυτός που έχει ακεραίαν φρόνηση, και αναφέρεται εις τον νουν. Μεταγενέστερα η λέξη σοφροσύνη επήρε τη σημασία του αγνού ανθρώπου ως προς το γενετήσιο. Ο άνθρωπος που δεν είναι γυναικάς, δεν είναι έκφυλος, δεν είναι ασελγής, αυτός λέγεται σόφρον, σοφροσύνη, έχει σοφροσύνη. Είναι η δευτέρα σημασία της λέξεως σοφροσύνη. Αν με ρωτήσετε τώρα, ποια θα πάρω με έννοια, την πρώτη ή τη δευτέρα? Θα πάρουμε τη δευτέρα. Γιατί? Μας βοηθάει ο προφήτης Δανιήλ. Τι μας λέει ο προφήτης Δανιήλ? Μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα είναι τρομερά εγκρατής, σε βαθμό του να είναι μισογύνης. Δεν θα πλησιάζει γυναίκα. Άρα λοιπόν θα πάρουμε την έννοια της σοφροσύνης ως εγκράτεια. Δεν θα υπήρχε ωραιότερο πράγμα, λαμπρότερο, πιο θαυμάσιο στολίδι για έναν ηγέτη από του να είναι άνθρωπος εγκρατής, να εκτάζει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, να μην γυρίζει από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσο πάσχουν οι ηγεσίες μας κατά καιρούς από, από την έλλειψη εν στενή σημασία, εν νεωτέρα σημασία του όρου σοφροσύνη. Ξέρετε πόσο πάσχουν. Έτσι λοιπόν, ένας ηγέτης ο οποίος θα είναι επιοικής, λόγιος, συνετός, αγνός,
υπέροχος άνθρωπος. Πέστε μου, ποιος δεν θα έλεγε ότι αυτός είναι εκείνον που περίμενε η ιστορία να έρθει, και μάλιστα, όπως σας έλεγα πέρυσι, σας το έλεγα αυτό, να έρθει να ενώσει τους λαούς. Μάλιστα εδώ λέει, θα σας διαβάζω από την 9η παράγραφο, πέρσι το είπαμε: προετοιμάζει γάρ ο διάβολος τα σχίσματα των λαών, ή να ευπαράδεκτος γέννητο ο ερχόμενος. Προσέξτε εδώ, μοιάζει σαν αντιφατικό, ότι ο διάβολος ετοιμάζει, λέει, τα σχίσματα των λαών για να γίνει ευπρόσδεκτος, ευπαράδεκτος, ευκόλως παραδεκτός αυτός που έρχεται, ο Αντίχριστος. Τι σχέση έχει τον με το άλλο? Απλούστατα, θα βρει μια κομματιασμένη ανθρωπότητα, άλληλος παρασωμένη, και το βλέπουμε αυτό σήμερα και πάντα και σήμερα, και θα έρθει ο διάβολος να πει, ο Αντίχριστος να πει, εγώ θα σας ενώσω με το να γίνει ένα μόνο κράτος όλη γη. Ξέρετε δε ότι και δική μας πολιτική, δεν θα αναφέρω ονόματα φυσικά, και δική μας πολιτική το είπαν και το ξαναείπαν ευκαίρως, ακαίρως, σε μηνύματά τους, ότι η ανθρωπότητα μόνον έτσι θα σωθεί, εάν υπάρχει μία παγκοσμία κυβέρνηση. Υπόθηκε και ξαναπόθηκε, υπόθηκε, αλλά προϋπόθηκε όμως από τον Άγιο Κύριλλο, ή καλύτερα από το Πνεύμα του Θεού στους Πατέρες και στην Αγία Γραφή. Προϋπόθηκε. Και βλέπετε τώρα, τι θα πιστεύατε, ότι αυτοί που τα λένε είναι, διάβασαν την Αγία Γραφή και είναι υπηρέτες της Γραφής? Κάθε άλλο. Απλώς λέγουν εκείνο που έρχεται. Και βλέπουμε σήμερα την οικουμένη ολόκληρη πράγματι να ετοιμάζεται να παραδοθεί σε μία κυβέρνηση. Θα λέγαμε σήμερα ότι υπάρχουν δύο μόνο συνασπισμοί. Κάποτε υπήρχαν πολλοί επιμέρους λαοί, κάνουν τους πολέμους, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, δεν είχαμε συνασπισμούς. Οι συνασπισμοί είναι μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ουσιαστικά είναι περίπου δύο. Δυόμιση, αν θέλετε. Δύο. Κάπου εκεί. Ανατολή, λέμε, και Δύση. Και λέμε προς Θεού να κάνουμε αφοπλισμό, μήπως ξεσπάσει κάτι φοβερό. Θα έρθει λοιπόν ο Αντίχριστος να πει, θέλετε να καταστραφείτε, φρόνησης. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Να καταστραφεί η ανθρωπότητα? Όχι, Κύριε. Δεν θα υπάρχει ανατολικός και δυτικός συνασπισμός. Θα υπάρχει ένα κράτος. Όλη η γη θα είναι ένα έθνος. Οπότε αυτομάτως δεν θα έχουμε πολέμους. Το ακούσατε? Είναι γραμμένο. Το βλέπετε στα πράγματα να προετοιμάζεται. Όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, προετοιμάζει, λέει, ο διάβολος. Συνεπώς μια τέτοια ενότητα ουσιαστικά δεν είναι μια προοδοποίηση, Αντίχριστος. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο πράγματι πρέπει να μας τρομάξει. Βλέπετε, ακόμη λέγει, υποκρίνεται φιλανθρωπία. Όλοι οι πατέρες το λένε αυτό, φιλάνθρωπος. Θα δείχνει ενδιαφέρον, γιατί να υποφέρουν αυτοί και γιατί να υποφέρουν εκείνοι. Στη συνέχεια την προσωπικότητά του θα τη συμπληρώσει η ικανότητά του να κάνει θαύματα. Βεβαίως ψευδή, διότι θα είναι μάγος. Σημείς δε και τέραση της εκμαγικής απάτης, ψευδέσιν Ιουδαίους ως ανή Χριστός ο προσδοκόμενος κτλ. Δηλαδή θα επιτελεί και θαύματα, αλλά τα θαύματα αυτά θα είναι ψεύτικα. Δεν θα μείνω πιο πολύ στα ψεύτικα αυτά θαύματα, γιατί λίγο πιο κάτω πάλι ο Άγιος Κύριλλος, την 14η κατήχησή του, παράγραφό του, μας αναφέρει για αυτά τα σημεία και τέρατα, οπότε τα απέρχομαι.
τα παρέρχομαι. Μην ξεχνάτε ότι είναι, κοντεύουν μεσάνυχτα και το μυαλό δεν δουλεύει καλά. Λοιπόν, τι λέει στη συνέχεια? Ότι μετά όμως, αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, όταν θα κατακτήσει την εξουσία και θα υπάρχει μονοκρατορία, το αιώνιο όνειρο των σιωνιστών. Το αιώνιο όνειρο των σιωνιστών. Οι σιωνιστοί εκεί ποντάρουν. Αυτό επιδιώκουν. Γι' αυτό ο σιωνισμός είναι ο μέγας κίνδυνος της ανθρωπότητας. Και στις επιμέρους ενεργειές των